Θεσσαλονίκη έρχομαι συνέχεια, την αγαπάω πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάνω απίστευτη ψυχοθεραπεία στη Θεσσαλονίκη. Μόνο μισό λεπτό να βάλω το σακάκι μου, γιατί συνεντεύξεις χωρίς σακάκι δεν πρέπει να δίνουν οι πραγματικοί κύριοι. Sorry. Έτσι έλεγε και ο Yves Saint Laurent. Καλύτερα τώρα. Οκ. Καλοκαίρι, χάρη, διακοπές, θα πάμε στο κάτω. Καλοκαίρι, διακοπές. Κοίτα, τα τελευταία χρόνια πάω στη Ρόδο μόνο, γιατί η Ρόδος με χαλαρώνει, με ηρεμεί. Είναι κάτι σαρέικη για μένα. Κάνω διαλογισμό στη Ρόδο απίστευτο, στις παραλίες. Μ' αρέσουν τα ξενοδοχεία που έχει. Η Μύκονος με κουράζει. Μου δημιουργεί ένα στρες, να είμαι πάντα στην τρίχα, ας πούμε. Ή ας πούμε στη Μύκονο, δεν μπορώ ότι πρέπει να, για να πάω στην Ψαρού, να κλείσω ξαπλώστρα από το προηγούμενο βράδυ. Να κάνω δηλαδή ρεζερβέ ξαπλώστρα. Ξέρεις, στη Ρόδο πάω και περνάω μια χαρά. Πάω και στη Μύκονο, δηλαδή θα πάω φέτος για διάφορους γάμους, για διάφορες βαφτίσεις, για κάποιες εκδηλώσεις, αλλά πηγαίνω για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Η Τζούλια τι γίνεται, θα κάνουμε εκδηλώσεις με τη Τζούλια όλο το καλοκαίρι. Η Τζούλια είναι φίλη μου, ούτως ή άλλως δουλεύουμε μαζί. Την αγαπάω πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα η Τζούλια είναι σε μια άλλη φάση. Σε λίγο θα σταματήσει να δουλεύει και θα πάει και αυτή μόνιμα στη Μύκονο, γιατί στη Μύκονο περνάει καλά. Καλώς σας βρήκα, πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Καλοκαιρινίο. Έτσι ακριβώς. Έχω μπει ήδη στη διάθεση των διακοπών. Μάκη Τσέλος, Μάκης Τσέλιος, σε συνεργασία με τη Μορτάζ. Θα δούμε πολύ ωραία ρούχα από ό,τι μας. Πολύ ωραία ρούχα και πολύ ωραία κοσμήματα. Καλοκαίρι ήδη έχουμε μπει στο στούντιο, ετοιμάζουμε καινούργια τοσογραφική δουλειά σε συνεργασία με τη Universal και διακοπές τέλη Αυγούστου περίπου, μέσα Αυγούστου. Διακοπτώ! Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Διάβασα ότι θα ντυθείς με φούλα. Όχι, λάθος διάβασες. Είναι μερικά καλοκαίρια παρακάτω θα γίνει αυτό. Όχι, μερικά καλοκαίρια πιο μακριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σωστό, σωστό. Βεργιώτησα, βεργιώτησα. Υπάρχει ένα φανταστικό σώο, γιατί ήταν τις πρόβες εδώ. Το τιμήσατε με την παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσο ο Μάκης ο Τσέλιος είναι πολύ καλοί φίλοι, αλλά και ο Νίκος και η Μαρίνα οι Ταζάρτες που έχουν τη Μορτάζ και τα υπέροχα ρολόγια. Κοίταξε, το καλό ρούχο θέλει και ένα καλό ρολόι, έτσι δεν είναι? Και στον άντρα και στη γυναίκα κοιτάμε το ρολόι. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβό, αρκεί να είναι καλόγουστο. Σας βλέπω πολύ έντονα χρώματα. Βασίλειος Κωστέτσος η επιλογή. Μπήκε το καλοκαίρι. Και μια που μου λέμε για καλοκαίρι, διακοπές. Συνέχεια. Αγαπημένος προορισμός. Σίγουρα θα έρθουμε πάλι Θεσσαλονίκη, θα πάμε Βέρεια και στο Κιάτο βέβαια, που είναι η άλλη μισή καταγωγή από εκεί, αλλά ένα νησάκι. Θα δούμε ποιο και μία Αμερική. Λοιπόν, τηλεοπτικά μας λείψατε όμως. Τώρα έχουμε διακοπές. Θα δούμε για του χρόνου, τώρα διακοπές και παιδάκια. Καλώς ήρθατε, είναι επίδειξη του κύριου Τσέλιου σήμερα. Μας πείτε δύο λόγια για την παρουσία σας. Τον αγαπώ πολύ, καλός μου φίλος, με έχει ντύσει πάρα πολύ όμορφα και φυσικά ήρθα. Ωστόσο σας βλέπουμε συχνά στη Θεσσαλονίκη αυτό το διάστημα. Στη πόλη μου. Θα μας πείτε και δύο λόγια για τις συναυλίες που ετοιμάζετε για το καλοκαίρι. Ήδη τις κάνω, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και όλα είναι πάρα πολύ καλά. Θα μας πείτε δύο λόγια για την παρουσία σας σήμερα, έχει επίδειξε ο κύριος Τσέλιος. Δυστυχώς τώρα ήρθα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλά το show. Τώρα μπαίνω μέσα να δω τι γίνεται. Ωστόσο για την παρουσία σας στη Θεσσαλονίκη, πείτε μας. Είμαι εδώ τρεις μέρες, ήρθε η ξεκούραση, το χρειαζόμουν. Παίρνω πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Τα μαγαζιά είναι καταπληκτικά όλα. Ουσιαστικά είμαι εδώ για τους φίλους μου και άλλη κυρία την Κορκούλη, που το πρόγραμμα είναι απίστευτο. Είναι πάρα πολύ καλό. Και όσοι δεν έχουν πάει, πρέπει. Μάθαμε για κάποιες αλλαγές που θα γίνουν του χρόνου στο τηλεπαιχνίδι που συμπαρουσιάζετε. Θα μας αποκαλύψετε έτσι κάποια μυστικά που μπορείτε? Κάντε λίγο υπομονή και θα τα μάθετε. Πάντως είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Θεωρώ θα πάει πάρα πολύ καλά και αυτή η σεζόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη διότι μπαίνουμε στο πέμπτο, θεωρώ ρεκόρ για μια εκπομπή. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Star Channel, στο Χρήστο Φερεντίνο, στην παραγωγή μου και σε όλοι που με στηρίξανε. Αληθεύετε ότι θα βάλετε οικογένειες να κονταροχτυπιούνται? Κάτι ξέρεις, έτσι κάτι ξέρεις. Έτσι ακούγεται. Οικογένειες, παιδιά, κάπως έτσι θα είναι. Θα μας πείτε λίγο δύο λόγια. Θα σας πω τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Έχει επιδείξει μόδας ο κύριος Τσέλιος σήμερα εδώ. Για το Μάικερ θα είμαι, φυσικά. Εδώ κυρία και κύριε, και εσείς θα είναι. Έλα. Καταρχήν, θα μας πείτε λίγο για το πρόγραμμα, έτσι, δύο λόγια. Που είστε στη Θεσσαλονίκη. Τι να σας πούμε, παιδιά. Είμαστε εδώ πέρα, πάμε πάρα πολύ καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που εκτιμά αυτό που έχουμε κάνει. Εμείς χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και εκτός δουλειάς να είστε μαζί. Ήρθαμε άλλο στον κύριο Τσέλιο στην επίδειξη. Σήμερα είναι βραδιά του Μάικη, ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Είναι πραγματικά εκπληκτική επίδειξη και αυτό, γι' αυτό ήρθαμε. Αυτός είναι ο λόγος. Θα μας πείτε και εσείς για τον κύριο Τσέλιο. Και βέβαια τον εκτιμάω, τον αγαπάω, είναι φίλος μας και πρέπει να βρισκόμαστε δίπλα στους φίλους μας πάντα, ανά πάση στιγμή. Καμιά είδηση δεν θα μας δώσετε έτσι σήμερα? Δεν έχουμε είδηση. Σήμερα δεν είναι βραδιά για ειδήσεις, είναι βραδιά για διασκέδαση.